εργαζόμενους της ΕΡΤ, οι εργαζόμενοι στη δημόσια ραδιοτηλεόραση δεν είναι μόνοι τους αυτή τη στιγμή. Δεν θα είναι μόνοι τους και αύριο, γιατί η υπόθεση ΕΡΤ, η υπόθεση της ραδιοτηλεόρασης της δημόσιας είναι η υπόθεση όλου του εργαζόμενου λαού, όλων των εργαζομένων. Δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους αυτού του κτίριου και στις υπόλοιπες, στα υπόλοιπα μέρη της χώρας μας. Θέλουμε να καταδικάσουμε για άλλη μια φορά την απαράδεκτη, την επέσχυτη πράξη νομοθετικού περιεχομένου, την πολιτική της κυβέρνησης που οδηγεί σε λουκέτο την ΕΡΤ, που αφήνει στον δρόμο χιλιάδες εργαζόμενους, ένα έμψυχο δυναμικό που έχει, είναι και έμπειρο, είναι καταρτισμένο, μπορεί να αναπτύξει τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, μπορεί να συμβάλλει στην ποιοτική ενημέρωση του ελληνικού λαού, αλλά και σε άλλους τομείς, όπως είναι ο πολιτισμός, η καθημερινή ψυχαγωγία, να μπαίνει στο σπίτι του κάθε εργαζόμενου της κάθε λαϊκής οικογένειας. Πρέπει να σας πω ότι ήδη η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος έχει καταθέσει τροπολογία σήμερα το πρωί στη Βουλή, έτσι ώστε να καταργηθεί η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, να μην ισχύσει. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι μπορεί με τη λαϊκή πάλι, με την πίεση αυτό να γίνει δυνατό. Πρέπει να ασκηθεί η μέγιστη δυνατή πίεση. Σε επικοινωνία μας σήμερα το πρωί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παπούλια, του εκφράσαμε αυτή μας την ανησυχία και την αναγκαιότητα να ασκηθεί η μέγιστη δυνατή πίεση στα κόμματα της συγκυβέρνησης, γενικότερα προς όποια κατεύθυνση μπορεί, έτσι ώστε να μην γίνει πράξη αυτό το γεγονός, να σταματήσει το λουκέτο στην ΕΡΤ, να ανοίξει η ΕΡΤ με δημόσιο χαρακτήρα, να μην παραδοθεί στο ασίδωτο ιδιωτικό κεφάλαιο. Η ΕΡΤ δεν είναι μια οποιαδήποτε ιδιωτική επιχείρηση, είναι κοινωνικό αγαθό, ανήκει στον ελληνικό λαό και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται από όλους μας. Μπορεί ο καθένας να έχει παρατηρήσεις για να βελτιωθεί, για να αναπτυχθεί η ποιότητα της ενημέρωσης κλπ. Όμως αυτά τα συζητάμε. Αυτό που δεν μπορούμε να συζητήσουμε είναι να παραδώσουμε στη φορά του ασίδωτου ιδιωτικού κεφαλαίου αυτό που λέγεται δημόσια ενημέρωση, δημόσια ραδιοτηλεόραση με τους εργαζόμενους στο δρόμο. Η υπόθεση αυτή δεν είναι μόνο δική σας, είμαστε στο πλάι σας, πιστεύουμε ότι είναι στο πλάι σας όλα τα εργατικά σωματεία, οι σύλλογοι, το εργατικό λαϊκό κίνημα, όλος ο λαός της χώρας μας, η νεολαία της χώρας μας, και πρέπει σε αυτή την κατεύθυνση να κινητοποιηθεί, να συμπαρασταθεί και να συμμετάσχει σε όλες τις κινητοποιήσεις, τις απεργιακές κινητοποιήσεις, τα συλλαλητήρια, να δώσει το παρόν εδώ, παντού, έτσι ώστε να γίνει δυνατό να κρατήσουμε τη δημόσια ραδιοτηλεόραση και εδώ και στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις πόλεις, με την πλούσια ενημέρωση που παρέχει. Θα θέλαμε να πούμε ότι και από αυτή εδώ, με αφορμή αυτή την παρουσία μας εδώ, ότι χρειάζεται μια μεγάλη λαϊκή συμμαχία να αναπτυχθεί. Ήδη η υπόθεση αυτή αφορά και άλλους εργαζόμενους σε δημόσιους οργανισμούς, σε πρώην ΔΕΚΟ, που θα βρεθούν στην ίδια κατάσταση που βρίσκονται σήμερα οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ. Ήδη υπάρχει για τα ελληνικά αμυντικά συστήματα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, μπορεί και εκεί να πει λουκέτο, χιλιάδες εργαζόμενοι και εκεί, έμπειρο, επιστημονικό, τεχνικό, εργατικό, δυναμικό θα βρεθεί στο δρόμο και βέβαια ταυτόχρονα με τους μεγάλους κινδύνους που δημιουργούνται και για την άμυνα της χώρας, για τα κυριαρχικά δικαιώματα του λαού μας, για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Άρα το μέτωπο πρέπει να είναι κοινό, ο αγώνας να είναι κοινός, να υπερασπιστεί το δημόσιο συμφέρον, τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, τη δημόσια περιουσία, γιατί είναι πλούτος που ανήκει στο λαό.